Είχαμε σήμερα μαζί με τους συνεργάτες μου στην ηγετική ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού συνάντηση με τη γραμματεία της ΣΕΚ. Δηλώνω πως ήταν μία από τις πιο χρήσιμες και παραγωγικές συναντήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα της ΣΕΚ, τον φίλο τον Ανδρέα τον Μάτσα, για τη φιλοξενία του, αλλά και την συναντήληψη για σωρίαν ζητημάτων που έχουμε συζητήσει. Πρωταρχικός στόχος και επιδίωξη όλων είναι οι συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης του τόπου. Γιατί μέσα από την οικονομική ανάπτυξη δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για καλύτερες θέσεις εργασίας, για αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, για ποιοτικές θέσεις εργασίας. Και αυτό είναι ο μεγάλος στόχος και η μεγάλη εικόνα. Την ίδια ώρα είπαμε τις θέσεις μας προς την ΣΕΚ, ότι για να μπορούμε να έχουμε θέσεις εργασίας, για να μπορεί το κράτος να έχει έσοδα, για να κάνει κοινωνική πολιτική αλλά και να συντηρεί την κρατική μηχανή, χρειάζεται και ένας υγιής ιδιωτικός τομέας που σέβεται τον εργαζόμενο και γνιάζεται για αξιοπρεπείς μισθούς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Ένα άλλο θέμα που συζητήσαμε ήταν και το συνταξιοδοτικό. Την ίδια πίστοσή μας πως χρειάζεται εξυγχρονισμός. Είναι κάποιοι πυλώνες πολιτικής που χαράχτηκαν εδώ και δεκαετίες. Έχουμε ένα καλό σύστημα, αλλά χρειάζεται εξυγχρονισμός. Εξυγχρονισμός που θα επιφέρει βελτιώσεις πάνω στην ίδια κοινωνική φιλοσοφία. Είπαμε την άποψή μας ότι πρέπει να ξεκινήσει η κυβέρνηση μια μελέτη για μείωση του ορίου συνταξιοδότησης στο 63ο στα βαριά επαγγέλματα, αλλά και μια μελέτη αναλογιστική από το αρμόδιο Υπουργείο. Αυτό το πέναλτι που σήμερα επιβάλλεται όταν κάποιος φύγει κάποιο χρόνια πριν από την όριο αφυπηρέτησης, αυτό το πέναλτι που είναι 6% κάθε χρόνο, μέσα από την αναλογιστική μελέτη να φανεί για πόσα χρόνια θα ισχύει και όχι να είναι μέχρι τέλους για τον συνταξιούχο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει αυτή η αναλογιστική μελέτη, γιατί θα διασφαλίσει την κοινωνική δικαιοσύνη. Και πάλι ευχαριστώ, αγαπητέ Ανδρέα, αγαπητέ μου Γενικέ, για την φιλοξενία, και να ξέρεις πως ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι μέσα από τις πολιτικές και τις πράξεις του που δείχνει τον σεβασμό του προς τους εργαζομένους. Και είναι αυτές οι πολιτικές της κυβέρνησης του Νίκου Αναστασιάδη και του Δημοκρατικού Συναγερμού που ανόρθωσαν την κυπριακή οικονομία με τις θυσίες των εργαζομένων και του συνόλου του λαού μας, αλλά και που την ανεργία του 17% την οδηγούμε σε μια πορεία πλήρους απασχόλησης χωρίς να είμαστε ικανοποιημένοι. Γιατί είναι ψηλός ο πήχης που θέτουμε. Δεν είναι αρκετό να μειώνεται η ανεργία, αλλά εξίσου και πιο σημαντικό είναι να ανεβαίνουν και οι απολαβές
των εργαζομένων. Και αυτός είναι ο στόχος όταν η Κύπρος που τη θέλουμε να πηγαίνει μπροστά στο πέρασμά της να μην αφήνει κανένα πίσω και να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη που όλοι να επωφελούνται από τον πλούτο που δημιουργούμε με τους αγώνες, με την εργατικότητα και την παροικότητα του συνόλου του λαού μας. Και αποδίδοντας τους εργαζόμενους το μερίδιο που αναλογεί μέσα από τη συμμετοχή τους στο παραγωγικό προϊόν. Βεβαιότατα, μια οποιαδήποτε μικρομεσαία επιχείρηση, αγαπητέ μου Γενική Γραμματέα, δεν έχει μέλλον αν δεν έχει ικανοποιημένους τους εργαζομένους, αν δεν τους αμείβει σωστά, αν δεν τους σέβεται, αν δεν έχει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, καμιά μικρομεσαία επιχείρηση δεν έχει μέλλον. Έτσι. Θα οδηγηθεί αργά ή γρήγορα στο κλείσιμο. Είχαμε σήμερα μια σημαντική και κρίσιμη συνάντηση με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού και το επιτελείο του, μέσα από την οποία είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις, προβληματισμούς και θέσεις σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την αγορά εργασίας και την γενικότερη κοινωνικο-οικονομική πολιτική. Παραθέσαμε ως ΣΕΚ τις ανησυχίες μας σε σχέση με τις προκλήσεις που βρίσκονται ενώπιον μας, αλλά την ίδια στιγμή την αισιοδοξία μας σε σχέση με τις περαιτέρω προοπτικές που διανοίγονται τόσο σε σχέση με την οικονομία, την περαιτέρω ανάκαμψη για ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά και με την ρύθμιση της ίδιας της αγοράς εργασίας. Ήταν σημαντική διαπίστωση από την πλευρά του Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού ως προς τον ρόλο που διαδραματίζει η ΣΕΚ και το συνδικαλιστικό κίνημα ευρύτερα σε αυτή την προσπάθεια και μέσα από την συνενετική και συλλογική προσπάθεια που μπορεί και πρέπει να καταβληθεί, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι αλλά και το σύνολο της κοινωνίας να μπορέσουμε να βιώσουμε ακόμη θετικότερες καταστάσεις και δεδομένα. Ως ΣΕΚ, στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, έχουμε υπενθυμίσει για ακόμα μια φορά την προτεραιότητα που δίνουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς εργασίας μέσα από την διεύρυνση του ρόλου και του πεδίου εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Έχουμε αναδείξει την ανάγκη, όπως πολύ σωστά έχει αναφέρει ο φίλος ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, την επανασυζήτηση και επαναπροσέγγιση του θέματος που προκύπτει μέσα από την αναλογιστική αναπροσαρμογή του 12%, και θεωρούμε ότι μετά από την πρόσφατη απόφαση της Βουλής δημιουργείται το υπόβαθρο και η δυνατότητα έτσι ώστε να συζητηθεί τεκμηριωμένα και στοχευμένα το συγκεκριμένο θέμα και σε ό,τι αφορά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να κατοχυρώσει τους συνταξιούχους και του ιδιωτικού τομέα. Ως ΣΕΚ έχουμε ενημερώσει ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ολοκλήρωσης της δικής μας μελέτης για να καθορίσουμε το πλαίσιο των εισηγήσεων τις επόμενες μέρες με την επικείμενη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη Παρασκευή, έτσι ώστε να συμβάλλουμε ουσιαστικά και θετικά προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε επίσης αναδείξει την ανάγκη να δοθεί περισσότερη έμφαση στην προώθηση του θεσμού των Ταμείων Προνοίας σε μια προσπάθεια να ρυθμίσουμε με ακόμη περισσότερη επάρκεια το συνταξιοδοτικό ζήτημα, δίνοντας προώθηση στον δεύτερο πυλώνα συνταξιοδοτικών παροχών, και την ίδια στιγμή έχουμε θέσει ως βασική προτεραιότητα για την ΣΕΚ την άρση ή την επαναρρύθμιση των χρεώσεων των τραπεζών με τρόπο που να αποδίδεται κοινωνική δικαιοσύνη και να δημιουργείται ένα βασικό υπόβαθρο σε σχέση με την διαχείριση του θέματος κυρίως για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, αναγνωρίζοντας βέβαια ότι θα πρέπει σταδιακά να δημιουργηθεί η προοπτική αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας χωρίς όμως να επιφέρει κοινωνικούς
κλειδονισμούς στο μεσοδιάστημα. Ήταν γενικά μια χρήσιμη συνάντηση, φίλε Πρόεδρε. Η ΣΕΚ θα συνεχίσει να συνδικαλίζεται και να πολιτεύεται με την ίδια τεκμηρίωση, την ίδια σοβαρότητα και σύνεση και συνένεση εκεί όπου χρειάζεται, έτσι ώστε να είμαστε επωφελείς, ουσιαστικοί και χρήσιμοι και προς τα μέλη μας και προς το σύνολο των εργαζομένων, αλλά της ίδιας της οικονομίας, των επιχειρήσεων, οι οποίες, όπως πολύ σωστά έχετε αναφέρει, αποτελούν βασική παράμετρο για να μπορεί να υπάρχει η υγιής προώθηση των εργασιακών σχέσεων και των ωφελημάτων που μπορούν να παρέχονται προς τους εργαζόμενους. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε σε επαφή, όπως βέβαια και με το σύνολο του πολιτικού κόσμου, έτσι ώστε να μπορούμε να συμβάλλουμε στην προσπάθεια περαιτέρω ανάπτυξης και ανάκαμψης της οικονομίας και της εδραίωσης της κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής. Όσον αφορά τις χρεώσεις των τραπεζών, γνωρίζετε, αγαπητέ μου Γενική Γραμματέα, την παρέμβασή μου όταν πριν μερικούς μήνες ανακοινώθηκαν νέες χρεώσεις. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και θα συνεχίσω τις παρεμβάσεις προς το τραπεζικό σύστημα. Είμαστε δίπλα τους στην προσπάθεια να οδηγήσουν το πελατολόγιο τους διαδικτυακά. Όμως πρέπει να κατανοήσουν ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού που δεν μπορούν, δεν είναι εξοικειωμένες και δεν είναι εύκολο να χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες και δεν θα πετύχουν τους στόχους τους με το να φορτώνουν σε αυτή την ομάδα υπερχρεώσεις. Και σε αυτό είμαι απόλυτος. Στέλνουμε το μήνυμα ότι πρέπει να διορθώσουν σε αυτές τις συγκεκριμένες ομάδες, διαφορετικά θα το ξαναπώ, να μην υποτιμούν τη δύναμη του νομοθέτη και ιδιαίτερα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Μπορεί να μπει και πλαφόν δηλαδή στο θέμα των υπερχρεώσεων. Να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, όπως δεν μπήκα σε λεπτομέρειες όταν έκανα πριν 2 μήνες παρέμβαση και το αποτέλεσμα το γνωρίζουν οι πολίτες. Για το θέμα του 12% για τους συνταξιούχους του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η δική σας θέση. Θα το ξαναπώ, όπως την διατύπωσα στην Ολομέλεια της Βουλής και την ανέλησα και στην Γραμματεία της ΣΕΚ. Από τη στιγμή που καθορίσαμε το όριο συνταξιοδότησης το 65, αν δεν υπάρχει ρύθμιση για να υπάρχει κάποιο πέναλτι για κάποιον που αποχωρεί πριν το 65, δημιουργείται μια κοινωνική αδικία και ανισότητα. Και θα πω το παράδειγμα. 2 εργαζόμενοι βάζουν συνεισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για 40 χρόνια εργασίας. Από τα 25 μέχρι ο ένας στα 63, 43 χρόνια, ο άλλος στα 65, 45 χρόνια. Πόσο κοινωνικά δίκαιο είναι αυτός που βάλε για 43 χρόνια κοινωνικές ασφαλίσεις να ξεκινήσει να παίρνει 2 χρόνια περισσότερα σύνταξη, και αν υποθέσουμε ότι η σύνταξη είναι 1.000 ευρώ, υπόθεση, θα πάρει 26.000 ευρώ περισσότερα από τον συναδελφό του που ήταν στην ίδια δουλειά, με τις ίδιες συνεισφορές κατέτος, με λιγότερα χρόνια συνεισφορές, και να πάρει ο σύνταξη, στο παράδειγμα που είπα, 26.000 περισσότερο. Αυτό που πρέπει να διορθωθεί είναι αυτό το πέναλτι που μπαίνει θα είναι εφόρου ζωής. Θεωρώ ότι τότε η κυβέρνηση όταν το έφερε, και να θυμίσω γιατί ακούω καθημερινά το Ακέλ και την ΠΕΟ να λέει αυτό το άδικο μέτρο πρέπει να διορθωθεί. Ποιο μέτρο? Θεωρούν
την απόφασή τους, γιατί δική τους ήταν η απόφαση και την έφερα στην Βουλή ως άδικη, διότι ξεχνούν να λένε ότι είναι το 2011 με νομοσχέδιο της κυβέρνησης του ΑΚΕΛ που ήρθε αυτή η ρύθμιση. Αυτό που πρέπει να διορθώσουμε είναι μέσα από μια αναλογιστική μελέτη που πιστεύω ούτε καν έγινε τότε, που να καθορίζει πόσα χρόνια θα είναι αυτό το penalty. Άρα, πού θέλω να καταλήξω, είτε κάποιος φύγει στα 63 του, είτε στα 65, στο τέλος να παίρνει σύνολο τα ίδια λεφτά ως σύνταξη. Αυτό είναι το κοινωνικό δίκαιο. Και μπορεί να μην χρειαστεί να είναι φόρου ζωής, μπορεί αυτό το penalty να είναι μέχρι παραδείγματος χάρη στα 75 χρόνια. Αλλά αυτό θα το καταδείξει μια αναλογιστική μελέτη, που αυτοί που έφεραν το μέτρο που σήμερα χαρακτηρίζουν άδικο, και μιλώ για την αριστερά, ούτε αναλογιστική μελέτη δεν είχαν κάνει. Απλώς αν μου επιτρέπετε ένα σύντομο σχόλιο στο ερώτημα σου, Ιρώ. Ο ΣΕΚ προσεγγίζουμε το θέμα με πάρα πολύ σοβαρότητα, μακριά από δογματισμούς και συνθήματα. Είμαστε, όπως έχω ήδη αναφέρει, στο στάδιο ολοκλήρωσης των δικών μας εισηγήσεων σε μια προσπάθεια, χωρίς να ανατρέπουμε την βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να δώσουμε μια ρύθμιση στο συγκεκριμένο ζήτημα, ακριβώς για να μπορεί να λειτουργήσει ακόμη πιο ομαλά η όλη διαδικασία. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο, αλλά νομίζω ότι δεν προσφέρει κανένας μας θετικές υπηρεσίες αν προσεγγίζεται με αλφαγιώτα το ζήτημα αποσπασματικά και μέσα στην λογική της δημιουργίας εντυπώσεων, χωρίς να δημιουργείται την ίδια στιγμή το απαιτούμενο υπόβαθρο για να εφαρμοστεί κάτι το οποίο να μπορεί να λειτουργεί στην πράξη. Κάτι τελευταίο το είπαμε και στην συνάντηση, το είπα και στις γλώσσες μου. Θεωρώ ότι είναι η ώρα για εξυγχρονισμό του συνταξιοδοτικού. Θα αναφερθώ ακόμα σε ένα παράδειγμα. Κοινωνική σύνταξη. Μεγάλη κοινωνική κατάκτηση από την κυβέρνηση Γλαύκο-Κληρίδη. Όμως ας βάλουμε τα πράγματα κάτω. Το 2020 έχουμε μια γυναίκα εργαζόμενη που βάζει συνεισφορές για χρόνια και παίρνει την κατώτατη βασική σύνταξη, που αν δεν κάνω λάθος είναι 355 ευρώ τον μήνα. Η γειτόνισσά της δεν έβαλε ποτέ εισφορές και παίρνει την κοινωνική σύνταξη 349 ευρώ. Και αν αυτή που πλήρωνε για κοινωνικές ασφαλίσεις για δεκαετίες, για την βασική σύνταξη των 355 ευρώ, αποφασίσει να φύγει αντί στα 65, στα 63. Θα παίρνει και λιγότερα από τη γειτόνισσά της, η οποία έβαζε για δεκαετίες συνδρομές του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γι' αυτό λέμε, κάνουμε κοινωνικές πολιτικές, κοινωνικό επίτευγμα, αλλά πρέπει να κάνουμε και την παραδοχή. Κάποιες από αυτές τις προσεγγίσεις, αν δεν υπάρξουν οι διορθωτικές κινήσεις, δημιουργούν και κοινωνικές ανισότητες.